Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα νέο βίντεο που μου έχετε ζητήσει πάρα πολλές. Θέλετε να σας δείξω το ξεστόλισμα του σπιτιού αλλά και την καθοριότητα μετά από αυτό. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Πάντα όταν ξεστολίζω ή καθαρίζω θέλω να έχω καλή μουσική, οπότε ανοίγω το YouTube και βάζω τα αγαπημένα μου κομμάτια να παίξουν. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνω φέτος είναι να ξεστολίσω το μικρό το δέντρο που έχω στο beauty room, γιατί φέτος είχαμε και δέντρο εκεί. Δεν μας έφτανε το μεγάλο, θέλαμε να ξεστολίζουμε και ένα μικρότερο. Οπότε πρώτα φέρω τα στολίδια, μετά κλασικά τα λαμπάκια και σιγά σιγά ξεσυναρμολογώ το δέντρο. Και το βάζω κλασικά στο κουτί του, μην νομίζετε ότι κάνω κάτι διαφορετικό από ό,τι μπορεί να κάνετε εσείς, γιατί με ρωτήσατε πού το αποθηκεύω, σε τι θήκες, κρατάω πάντα τα κουτιά τους, το κλείνω όσο πιο καλά μπορώ, το βάζω μέσα στο κουτί και απλά το δένω το κουτί με ταινίες για να μην ανοίξει. Εννοείται μετά από το ξεστόλισμα πρέπει να κάνουμε ένα καλό καθάρισμα στο δωμάτιο, γενικότερα θα κάνω σε όλο το σπίτι, μόνο μπαλκόνια δεν θα κάνω γιατί αυτές τις μέρες έξω έχει μείον βαθμούς, οπότε δεν θέλω να κρυώσω. Και ξεκινάω εννοείται με το beauty room από εκεί που ξεκίνησα και το ξεστόλισμα και όπως βλέπετε έχω αλλάξει και λίγο τη διακόσμηση, θα δείτε και πιο κάτω. Πάνω στο μπουντουάρ μου θα αφαιρέσω απλά κάποιες παλέτες βασικά για να ανοίξει λίγο χώρος. Θέλω να κάνω και άλλα πράγματα, να τα αλλάξω λίγο, αλλά θα δω στην πορεία. Είπα τώρα να κάνω τον καθαρισμό και να μην μπλέξουμε πάρα πολλά, γιατί έτσι κάνω κάθε φορά όταν καθαρίζω, μπλέκομαι πολλά και μετά μου παίρνει πάρα πολύ ώρα και μας πιάνει νύχτα. Θα το δείτε στη συνέχεια, γιατί ξεστολίσαμε το μέσα το δέντρο νύχτα. Ήταν βράδυ έξω. Το πανάκι που βλέπετε που καθαρίζω τον καθρέφτη μου έχει λύσει τα χέρια, ειδικά στην καθημερινότητα. Όταν θέλω να καθαρίσω το τζάμι από το γραφείο μου, όπως και τον καθρέφτη του μπάνιου, γιατί είναι πάρα πολύ σωτήρια. Τα έχω πάρει από τα Jumbo, νομίζω είχαν 1 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και απλά τραβάς ένα πανάκι, είναι σαν μωρομάντιλο στην ουσία, απλά είναι για τζάμια και για καθρέφτες και με έχει βοηθήσει πολύ. Απλά κάποια από αυτά, επειδή έχουν πάρα πολύ προϊόν πάνω, αφήνουν κάποιες φορές σαπούνι, οπότε τα περνάω με ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας και γίνονται όλα τέλεια. Thank you.
αφού όλα είναι τέλεια στο beauty room, πεντακάθαρα, αστράφτουν, μοσχομυρίζουν και πόσο μου αρέσει που είναι έτσι το σπίτι όταν το βλέπω έτσι μετά το καθάρισμα, το χαίρομαι πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο μπάνιο να κάνουμε και εκεί έτσι μια γενική, θα το πω. Το μόνο που δεν έκανα ήταν να τραβήξω το πλυντήριο ρούχων, γιατί το κάνω μόνο μία φορά το χρόνο αυτό, για να μην το μετακινώ συνέχεια και χαλάσει. Αυτό μόλις βγάζω τα χαλιά το κάνω, τραβάω πάντα, φωνάζω ή τον κανάκι ή τον μπαμπά μου, κάποιος που να μπορεί, γιατί είναι και πολύ βαρύ και δεν γίνεται. Και όπως θα δείτε από το τελευταίο βίντεο που σας είχα κάνει με το πώς καθαρίζω το σπίτι, αυτή τη φορά χρησιμοποιώ πιο πολλά καθαριστικά. Σας είχα πει ότι δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ κάποια απορρυπαντικά στο σπίτι, μόνο στο μπάνιο ότι μου αρέσει να χρησιμοποιώ για να καθαρίζει καλά. Αλλά όπως θα δείτε και στο beauty room χρησιμοποίησα, και αυτό το κάνω όταν κάνω έτσι έναν βαθύ καθαρισμό στο σπίτι. Βάζω καθαριστικά για να καθαρίσουν καλύτερα τα έπιπλα. Κανονικά, επειδή τα δικά μου είναι ευαίσθητα γιατί είναι όλα από IKEA, προτιμώ να τα καθαρίζω με αυτά τα πανάκια που βλέπετε σαν αυτό το μοβ στην οθόνη σας. Μπλε είναι, όχι μοβ, δεν ξέρω πώς το είδα μοβ. Αυτό το μπλε που είναι με μικροίνες και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Απλά βάζω νερό, τα στίβω πάρα πολύ καλά για να φύγει πολύ υγρασία, να είναι απλά νοπά και έτσι καθαρίζω τα επιπλά μου. Αλλά όπως σας είπα, 2-3 φορές το χρόνο βάζω και απορρυπαντικά πάνω στα επιπλά για να καθαρίσουν, αλλά όχι μεγάλη ποσότητα, πολύ λίγη. Εδώ στο μπάνιο, στην πανιέρα μάλλον, όπως βλέπετε, καθαρίζω με σιφ, αν το προφέρω σωστά. Μου το είχε προτείνει μια κοπέλα από εσάς στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει και μου είχε λύσει τα χέρια. Μου είχε πει να μην χρησιμοποιώ σε αυτά χλωρίνη γιατί χαλάνε, οπότε βρήκα αυτή την κρέμα, την σιφ, ζιφ, πώς λέγεται, και μου είχε λύσει τα χέρια γιατί καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Έβαλα, όπως βλέπετε, και μέσα στο πλυντήριο τα χαλάκια του μπάνιου να πληθούν για να μοσχομυρίζουν και το μπάνιο είναι έτοιμο. Βράδιασε, όπως σας είπα, αλλά τι να κάνω, για να καθαρίσω το μισό το σπίτι μου πήρε πάρα πολύ ώρα, γιατί όταν κάνω βαθύ καθαρισμό μου παίρνει αρκετή. Ήθελα βέβαια και τη βοήθεια του κανάκι, οπότε τον περίμενα να επιστρέψει στο σπίτι, γιατί το μεγάλο το δέντρο δεν μπορώ να το φτιάξω μόνη μου. Ξεστολίσαμε λοιπόν παρέα και πάμε τώρα για την καθαριότητα και του υπόλοιπου μισού σπιτιού. Θα παρατηρήσετε ότι και εδώ χρησιμοποιώ απορρυπαντικό. Συνήθως βάζω μόνο ξύδι λευκό πάνω σε πάγκους, στα μάτια της κουζίνας που θα δείτε σε λίγο. Σε όλα αυτά βάζω μόνο ξύδι λευκό, γιατί δεν θέλω, άμα πέσει κάποιο τρόφιμο, να έρθει σε επαφή με κάποιο απορρυπαντικό που είχα εγώ βάλει πριν. Αλλά όπως σας είπα, μια ζωή τόσες θέλω να το κάνω. Και αφού τα περάσω, αυτό το κάνω μόνο στην κουζίνα. Αφού περάσω τους πάγκους με το ντετόλ, μετά ξεπλένω καλά το βετέξ και το ξαναπερνάω για να φύγει από πάνω οτιδήποτε μπορεί να έχει μείνει από το ντετόλ. Και εδώ, όπως βλέπετε, κάνουμε τον νηπτήρα, όπου τον νηπτήρα τον κάνω μόνο με σαπούνι για το πιάτα. Μια χαρά γυαλίζει, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως θέμα με αυτό, όπως κάνω και τη βρύση, όπως βλέπετε. Απλά τρίβω λίγο με την σκληρή πλευρά από το σφουγγάρι και καθαρίζουν όλα, φεύγουν και τα άλατα, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Σίγουρα θα αναρωτηθείτε γιατί δεν σας δείχνω το υπνοδωμάτιο. Με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές, Μαρινέλα, γιατί δεν μας δείχνεις το υπνοδωμάτιό σου? Δεν σας το κρύβω, απλά θέλω να κάνω ένα room tour όταν όλα θα είναι έτοιμα. Απλά επειδή έχω μπει σε μπελάδες, ψάχνω κομοδίνο και δεν βρίσκω το κομοδίνο που θέλω. Θέλω να κάνω κάτι και με την ντουλάπα μου, μάλλον θα την αλλάξω, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω αποφασίσει. Θέλω όμως όταν θα είναι όλα αλλαγμένα και έτοιμα, γιατί θέλω να αλλάξω και κουρτινό, ξύλο, θέλω να τα αλλάξω όλα όπως έχετε καταλάβει. Θέλω να σας το δείξω μια και καλή σε ένα καλό room tour. Δεν σας το κρύβω, απλά προς το παρόν δεν θέλω να σας δείξω κάτι για να είναι όλα καινούργια, να μην είναι κάτι που ήδη το έχετε δει.
Και τώρα πάμε εδώ στα μάτια της κουζίνας. Λοιπόν, τα μάτια της κουζίνας πάλι τα καθαρίζω με σαπούνι για τα πιάτα. Έχω πάρει ένα ειδικό σφουγγάρι από το σούπερ μάρκετ, όπου είναι ειδικό για τα μάτια αυτά της κουζίνας. Και οπότε το τρίβω και δεν έχω κανένα πρόβλημα ότι θα γρατζουνιστεί. Βάζω μπόλικο σαπουνάκι και τρίβω πάνω τα μάτια για να φύγουν όλα τα λίπη ή οτιδήποτε μπορεί να έχει πέσει. Και μετά, αφού στεγνώσει, για να τα γυαλίσω, βάζω λευκό ξύδι. Το λευκό ξύδι ναι μεν μυρίζει, αλλά δεν μυρίζει όσο το άλλο. Μετά από λίγη ώρα εξατμίζεται και δεν μυρίζει απολύτως τίποτα στο σπίτι. Και τώρα, όπως βλέπετε, έτοιμη κουζίνα, υπέρλαμπρη, και αυτή μου σιχομυρίζει ξύδι. Όχι, εντάξει, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, γιατί μετά από λίγο, όπως σας είπα, εξατμίζεται και δεν έχετε πρόβλημα. Αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να βάλετε στα μάτια της κουζίνας, γιατί γυαλίζουν εκπληκτικά. Τώρα περνάμε σε τραπεζαρία και σε σαλόνι. Καθαρίζουμε και αυτά πάρα πολύ καλά. Αυτό το τραπεζάκι εδώ με τα λουλούδια που θα δείτε με ταλαιπωρεί πάρα πολύ για να καθαρίσετε. Είναι πολύ όμορφο, το ξέρω, μου το λέτε πάρα πολλές. Το έχω πάρει από τα Zara Home, γιατί θα με ρωτήσετε σίγουρα. Αλλά είναι πολύ, πολύ δύσκολο τραπεζάκι για να καθαριστούν κάτω τα φύλλα και τα λουλούδια. Δεν καταλαβαίνετε τι τραβάω. Τώρα, ας πούμε, δεν το έκανα. Όπως βλέπετε, βαρέθηκα, κουράστηκα, λέω δεν υπάρχει περίπτωση, ήμουν ήδη κουρασμένη, είχε πάει και πολύ αργά, ήθελα να κάνω και ένα μπάνιο, οπότε το άφησα. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος, αφού κάνω και αυτό το τραπεζάκι, μετά καθαρίζω λίγο και τα καλοριφέρ, γιατί πάντα τα ξεσκονίζω λίγο και τα καθαρίζω. Και το τελευταίο πράγμα που κάνω είναι το σκούπισμα. Ξέρετε, σας έχω πει ότι το σιδέρωμα και το σκούπισμα με την ηλεκτρική τα μισώ. Δεν μπορώ, με δυσκολεύει πάρα πολύ, δείτε εδώ πώς σκουπίζω. Σαν να μην ξέρω να σκουπίζω ένα πράγμα. Δεν ξέρω, νομίζω πως η σκούπα μου ρουφάει πάρα πολύ και τα χαλιά μου κολλάνε πάνω στη σκούπα. Με ζορίζει πάρα πολύ. Βέβαια, γνωρίζω ότι μπορείς να ρυθμίσεις το πόσο θα ρουφήξει η σκούπα, αλλά άμα το χαμηλώνω μετά νομίζω ότι δεν ρουφάει καλά, οπότε θέλω να το αφήνω στο τέρμα για να γίνεται σωστά η δουλειά. Όλα αυτά που βλέπετε κάτω στο πάτωμα είναι από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κάθε φορά όταν είναι να ξεστολίσεις, μετά επικρατεί αυτό το χάος στο πάτωμα του σπιτιού. Λογικό είναι, γιατί το δέντρο ξαμαλιάζεται, τι θα σου κάνει και αυτό. Και αφού σκουπίσω και το σαλόνι, όλο το σπίτι είναι έτοιμο. Αυτό είναι το βίντεο. Αυτός είναι ο πιο βαθύς καθαρισμός που κάνω εγώ στο σπίτι. Σίγουρα δεν είναι ο πολύ πολύ βαθύς καθαρισμός που κάνω όταν ξεστρώνω το σπίτι. Το ξεστρώνω το σπίτι, γίνεται χαμός, γιατί τραβάω και τα τραπέζια και τους καναπέδες και τα πλυντήρια και τα ψυγεία. Εκεί γίνεται το πολύ πολύ καλό καθάρισμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και να το ευχαριστηθήκατε. Τώρα, εσείς, εάν υπάρχει καμία που έχει κάποιον καλό τρόπο να αποθηκεύουμε το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο και να μην μας παιδεύει, να μας το γράψετε από κάτω, γιατί πολλές κοπέλες έχουν αυτή την απορία. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.